Αδερφοί μου, μας αξίωσε ο Πανάγαθος Θεός και εγευθήκαμε της Επουρανίου χάριτος της Αναστάσεως του Κυρίου μας και ήρθαμε πάλι στο μυστικό δείπνο του Θείου Κηρύγματος. Η χάρη του Θεού μας ενίσχυσε, μας διαφύλαξε, αν και τούτο το Πάσχα ή το γεμάτο από αίμα και τραυματίες και θρήνους και δάκρυα, διότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να διορθωθεί λόγω του εγωισμού που έχει ο καθένας. Λίγη ταπείνωση και λίγη σοφροσύνη, όλα περνούν. Αλλά με το να θέλει ο ένας να ξεπεράσει τον άλλο και απρόσεχτα να μεθύουν και να περπατούν στους δρόμους, είχαμε και αυτό το Πάσχα τόσους νεκρούς, κάπου 50 τόσους νεκρούς. Φοβερό το γεγονός, και ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να φωτίσει από εδώ και πέρα, να σταματήσει αυτό το αίμα το οποίο είναι επάνω στην άσφαλτο και στους δρόμους, για να κλείσουν και τα δάκρυα εκείνων που μένουν, εκείνοι που φεύγουν. Εκείνοι που φεύγουν βέβαια είναι εκείνοι οι οποίοι δεν βλέπουν πίσω τίποτε, αλλά εκείνοι που μένουν είναι εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν όλα αυτά τα δυστυχήματα. Και μεταξύ αυτών, τα σημέρα στα οποία διερχόμεθα είναι η μέρα θλίψεων και θρήνου πολλού, διότι αδίκως οι άδικοι αδικούν τους αδυνάτους. Αδίκως οι άδικοι συντρίβουν τους αδυνάτους και τους εξαφανίζουν με χιλιάδες πλέον νεκρούς. Βέβαια θα μου πείτε ότι ο πόλεμος αυτά τα αποτελέσματα έχει, αλλά δεν είναι πόλεμος αυτός, διότι το να ανεβαίνεις χιλιάδες μέτρα πάνω από την γη και να μην φαίνεσαι αοράτος και από εκεί να σκορπίζεις το θάνατο εις εκείνους οι οποίοι είναι άμαχοι, αυτός δεν είναι πόλεμος. Αυτό είναι έγκλημα το οποίο ουδέποτε είδεν οι ανθρωπότητες. Όσοι πόλεμοι και αν έγιναν, όσοι βάρβαροι και αν εμφανίστησαν στην γη και όσοι και αν εγεύθησαν από αυτούς τους διώχτας οι οποίοι ήθελαν να αιματοκυλήσουν την γη, πολλά κακά δεν έφτασαν τα κακά των ημερών αυτών. Εκείνο το οποίο με εκπλήττει είναι ένα πράγμα, ότι συνέρχονται εις πολλά συζητήσεις αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα κοινωνικά προβλήματα και ουδείς εξ αυτών είπεν ότι ιδού ο Αντίχριστος. Δεν το είπε κανείς. Δεν τα έλεγαμε επί χρόνια ότι θα δοκιμάσει η ανθρωπότης τα φρικτότερα βασανιστήρια και τα φρικτότερα γεγονότα όταν εμφανιστεί ο Αντίχριστος? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος αμφιβάλλει περί τούτου? Ο Αντίχριστος είναι μπροστά μας. Εκείνο το οποίο απομένει είναι να τον δούμε σε ένα πρόσωπο. Τα όργανα όμως του Αντιχρίστου είναι συνεχώς κοντά μας. Αυτοί οι οποίοι κάθονται και γράφουν και αποφασίζουν, ποιοι είναι, ποιον έχουν σύμβουλο? Τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος τους οδηγεί. Δι' αυτό να μην εκλειτώμεθα δια τα επόμενα κακά τα οποία θα έρθουν. Ήδη εφημερίδες γράφουν πολλά και δεν θα σας αναφέρω περισσότερα από λίγα πράγματα. Κίνδυνος θάνατος για τα παιδιά, λέγει, αόρατος κίνδυνος, σημερινή εφημερίδα, ελεύθερος αδέσμευτος τύπος της σημερινής ημέρας, αόρατος κίνδυνος με άγνωστες επιπτώσεις στο μέλλον στον παιδικό πληθυσμό της χώρας μας, αναμένεται εξαιτίας της έκκλησης τοξικών ουσιών και της ραδιενέργειας από τους βομβαρδισμούς στη Ιουγκοσλαβία.
Αυτήν την τραγική διαπίστωση έκανε διευθύντρια του ογκολογικού τμήματος του νοσοκομείου Παίδων Αγλαγία Κυριακού Βασιλάτου Κοσμίδη, ιατρός αυτή, η ογκολόγος, η οποία επεσήμενε ότι στην χώρα μας καταγράφονται περιστατικά για 100.000 παιδιά από αυτήν την περίπτωση των ημερών αυτών, δηλαδή μέσα σε 40-50 μέρες. Η πιο συχνή μορφή καρκίνου είναι η οξία λευχαιμία, η οποία καταγράφεται στο 35-38% των ασθενών παιδιών. Φοβερό το πράγμα, αδερφοί μου, φοβερότατο, και είναι ένα από τα πιο μελανότερα σημεία. Η συχνότητα παιδικού καρκίνου, ωστόσο, συμπλήρωσε η κυρία Κοσμίδου, είναι 100 φορές πιο χαμηλή σε σχέση με τον ενηλίκον, ενώ τα αγόρια εκδηλώνουν πιο συχνά την πάθηση σε σχέση με τα κορίτσια, αφού σε 5 άρρωστα κορίτσια αναλογούν 6 άρρωστα αγόρια. Δηλαδή τα αγοράκια περισσότερων στον κίνδυνο αυτών. Και έρχομαι να αναφέρω κάτι από την Γαλλία, καθηγητές μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας καθηγητής ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τρακατέλης κατήγγειλα και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη χρήση όπλων που προκαλούν αύξηση των διοξινών και του κλοφέν, το οποίο διαχέεται στην ατμόσφαιρα και ήδη εκάλυψε την Ελλάδα μέχρι την Αττική και την Πελοπόννησο. Αδερφοί μου, εγγύς ο Αντίχριστος, ο οποίος δεν θέλει να υπάρξει επάνω στη γη μορφή ανθρώπου, και είναι αυτά τα οποία λέγαμε πλειστάκης ότι θα μαρτυρήσει η Ελλάδα, η οποία είναι το κέντρο της Ορθοδοξίας, και ειδού τα αποτελέσματα όταν οι αδερφοί μας οι οποίοι είναι Ορθόδοξοι υποφέρουν από αυτό τον Αντίχριστον, τον σημερινόν Αντίχριστον. Τον αυριανόν Αντίχριστον θα τον δούμε σε πιο σκληρή μορφή, και δι' αυτό πρέπει να είμεθα έτοιμοι και να βρισκόμεθα πάντοτε κοντά στον Θεό προσευχόμενοι να μας ενισχύσει εις την δοκιμασία η οποία έρχεται. Μην νομίζετε ότι θα αποβληθεί, θα απομακρυνθεί η δοκιμασία αυτή, θα σβήσει ή θα απομακρυνθεί. Η δοκιμασία αυτή θα έρθει οπωσδήποτε, διότι ακριβώς το γράφει η Αγία Γραφή. Ό,τι γράφει η Αγία Γραφή δεν ξεγράφεται, και ό,τι γράφει η Αγία Γραφή δεν είναι ψεύδος, είναι αλήθεια, διότι ομίλησε ο Θεός, ο οποίος είναι η πηγή της αληθείας. Η πηγή της αληθείας, αδερφοί μου, η πηγή της χαράς, η πηγή της υπομονής, η πηγή της μακροθυμίας, όλα τα οποία έχει ο Παναγαθός Θεός, αλλά εάν έχουμε προσέξει σήμερα, αυτή η άδικη, η άδικη της οικουμένης, δεν εφίστησαν και των ιατρών οι οποίοι έφυγαν από τα σπίτια τους για να σκύψουν επάνω στους πονεμένους εκείνους και πληγωμένους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από το μαστίγιο της αδικίας. Αυτοί οι ιατροί λοιπόν, οι οποίοι εσχημάτισαν μία μπομπή αυτοκινήτων με ελληνικά σημαίας και μετεφέροντα από τόπο εις τόπο, τους διέκριναν αυτοί οι άδικοι από τα αεροπλάνα τα οποία οδηγούσαν, και τους εκτύπησαν τους ιατρούς, παρακαλώ. Εκτύπησαν τους ιατρούς, τους δικούς μας, τους Έλληνες. Και αυτό δεν είναι από εκείνα τα οποία λέγουν λάθος, διότι ήσαν μπρος και πίσω όλα τα αυτοκίνητα γεμάτα από σημαίας ελληνικάς και έφερον τα σήματα του Τιμίου Σταυρού επάνω, ότι ήσαν άνθρωποι οι οποίοι εθυσιάζονται δι' αυτούς οι οποίοι είναι έτοιμο θάνατοι. Ευτυχώς ο Παναγαθός Θεός, ευτυχώς, γι' αυτό λέγω ότι ο Παναγαθός Θεός μας αγαπά και θα μας αγαπάει στο συνεχές μέλλον και στο επόμενο μέλλον, θα μας αγαπά πάντοτε και θα μας διαφυλάξει ως κόρην οφθαλμού. Αυτό σας το είπα και άλλοτε όταν κάναμε τα Θεία Κηρύγματα. Θα μας διαφυλάξει ως κόρην οφθαλμού ο Θεός.
και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μέλει περί ημών. Ταπεινώθητε ούν υπό την κρατεάν λέγει χείραν του Θεού, ότι αυτό μέλει περί ημών. Ο Θεός τον ενδιαφέρουν τα παιδιά του, τον ενδιαφέρει αυτό το οποίο είναι εκλεχτή μερίδα δική του. Θα μας διαφυλάξει ο Θεός. Μην αγωνιάτε καθόλου, μην έχετε ανυπομονησία. Ο Θεός είναι μαζί μας, θα μας διαφυλάξει, διότι ακριβώς εκείνος έπαθεν και υπέφερεν δι' μας. Εκείνος κατέβηκε από τους ουρανούς, εκείνος ηγάπησεν όλο τον κόσμο, ιδιαιτέρως δε ηγάπησεν εκείνους που τον αγαπούν. Δεν θα καυχηθούμε ότι αγαπούμε τον Θεό, εκείνος μας αγαπά, αλλά προσπαθούμε να έχουμε την αγάπη μας στον Θεό, ο οποίος ακριβώς μεριμνά και μέλει αυτό περί ημών. Εκείνος ενδιαφέρεται δι' μας. Η αγάπη του Θεού μας που εκατέβηκε από τους ουρανούς εκδηλώθηκε ακριβώς εις την Ανάστασή Του, διότι όταν ετάφη ο Κύριος μας, όταν απέθανε και ετάφη, τότε δεν σταμάτησε εκεί όλο το δράμα της ταπεινώσεως του Θεού και της σωτηρίας του κόσμου. Η Ανάσταση είναι αυτή η οποία ακριβώς έσωσε τον κόσμο ολόκληρο. Ημί Χριστός ανέστη εκ νεκρών, εάν ο Θεός δεν ανεστήθηκε εκ νεκρών, άρα ματέα η πίστη ημών. Ή Χριστός ούκαι εγίγερται, άρα ματέα η πίστη ημών. Αλλά ανέστη ο Χριστός μας και περάσαμε τα σημέρας αυτάς με τόση χαρά μεγάλη, ούτως ώστε το σημερινό κήρυγμα θα ομιλήσει περί του Αναστάντος νεκρού Θεού και Σωτήρος του κόσμου. Θεού ο οποίος δεν αποθνίσκει, άρα Θεός άνθρωπος. Θεός άνθρωπος, θεάνθρωπος, ο άνθρωπος Θεός απέθανε. Όχι ο Θεός ο οποίος είναι αθάνατος. Ο Θεός άνθρωπος έπαθενε πάνω στο Σταυρόν. Ο Θεός άνθρωπος έκλεισε τα μάτια του ως ο υπνών λέγει, ως εκείνος ο οποίος κοιμάται. Και αφού εκήρυξε μέσα εις τον Άδη τον κατασκότεινον Άδη, θα το δούμε στη συνέχεια, τον κατασκότεινον Άδη, αφού έλαμψεν επί τρεις ολοκλήρους ημέρας, ανεστήθη εκ των νεκρών και συνανέστησεν ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Είναι πνευματικό το σημερινό κήρυγμα, θα το απλουστεύσω όσον μου είναι δυνατόν για να γίνει κατανοητόν, αλλά να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι αυτά τα κηρύγματα τα πνευματικά είναι λίγο δύσκολα και πρέπει να έχουμε προσοχή. Αναστάσεως ημέρα λέγει, λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εκ γάρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανών, Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν επί νίκιον άδοντας. Τι θέλει να πει εδώ ο υμνοδός της Εκκλησίας μας? Αυτό το ακούαμεν επί μίαν ολόκληρον Θεία Λειτουργία την ημέρα της Αναστάσεως και μετά ολόκληρον την διακαινήσιμον εβδομάδα και μετά ερχόμεθα εις τας καταβασίας των ημερών αυτών και δεν είναι τίποτε άλλο ημί μόνον αυτό το κεφάλαιο το οποίο ακριβώς θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε, διότι όλα είναι χαρμόσυνα τα ημέρας αυτάς, ιδιαιτέρως όμως έχουν μεγάλη χαρά τα τροπάρια αυτά των καταβασιών ή των ιρμών, όπως ονομάζονται στην εκκλησιαστική γλώσσα, ιρμή και τροπάρια της Αναστάσεως. Ο πρώτος ιρμός λοιπόν των αναστασίμων αυτών και χαρμοσύνων τροπαρίων αναφέρει την Ανάσταση του Κυρίου μας. Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθόμεν λαοί,
Πάσχα, Κυρίου Πάσχα. Έχει τέχνη μεγάλη η υμνοδία της Εκκλησίας μας από τους ποιητάς και από τους υμνογράφους. Οι υμνογράφοι είναι εκείνοι οι οποίοι έγραψαν τους ύμνους αυτούς. Μελωδοί όμως και ποιητέ είναι εκείνοι οι οποίοι εμελοποίησαν αυτά τα τροπάρια τα οποία γράφησαν. Είναι ένα τροπάριο το οποίο άλλος έγραψε και άλλος εμελούργησε. Και έχουμε να φτάσει στα σημέρας όλο το χαρμόσυνο εκείνο γεγονός μπροστά μας. Αναστάσεως ημέρα. Και λαμπρινθόμεν τη πανηγύρι. Εις δε το Πάσχαν γράφει αυτολεξή ότι Πάσχα λέγει, Κυρίου Πάσχα. Το αναφέρει δύο φοράς. Και πάλι εις τον ίδιον λόγο εξηγεί τι θέλει να υπεί Πάσχα. Πάσχα, το οποίο ακούμε καθηκά στην ημέρα και το φέρομεν στα χείλη μας, δηλώνει την διάβαση την οποία ιστορικώς, μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος, έγινε διήλθον διαμέσου της θαλάσσης, της Ερυθράς θαλάσσης, και επέρασαν απέναντι στην τεραστία εκείνη έρημο του Σινά, όπου έμειναν 40 ολοκλήρους χρόνους, 40 χρόνους εκεί επερπατούσαν μέσα στην έρημο και δεν μπορούσαν να φτάσουν στην γη της Ευαγγελίας. Σε εκείνη την ταλαιπωρία οι Εβραίοι έτυχαν πολλών ευεργεσιών από τον Θεό και θαύματα υπερφυσικά. Το πρώτο θαύμα το οποίο έγινε είναι το η διάβαση. Δηλαδή άνοιξε η θάλασσα και πέρασαν από μέσα στην θάλασσα 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Παιδιά, νέοι, γέροι, ασθενείς, ζώα, ό,τι είχαν τα μετέφερο μαζί τους, και θαυμαστός ο Πανάγαθος Θεός άνοιξε την θάλασσα για να περάσει εκείνος ο λαός χωρίς να βραχεί. Θέλησαν να το ερμηνεύσουν και οι άπιστοι. Μεταξύ αυτών των απίστων βρέθηκε ένας ο οποίος είπε αυτό είναι παραμύθι, λέει, και δεν άνοιξε η θάλασσα, αλλά γίνεται ένας σεισμός στην Σαντορίνη, έφτασε, λέγει, το κύμα εκεί, άνοιξε τη θάλασσα και πέρασε ο κόσμος. Αυτό ήταν το γελίον των γελίων, τα γελιοδέστερα τα οποία μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, διότι δεν είναι δυνατόν ο σεισμός από τη Σαντορίνη να φτάσει στην Ερυθρά θάλασσα, να περιμένει 2 εκατομμύρια κόσμο να περάσει από μέσα και μετά να κλείσει το νερό και να σκεπάσει όλους εκείνους τους φαραωνίτας, δηλαδή τους στρατιώτες του Φαραώ με τα άρματα τα οποία κυνηγούσαν τους Εβραίους για να τους επαναφέρουν πίσω στην δουλεία. Ένα τούτο το υπερφυσικό θαύμα, και μετά το άλλο ότι μέσα στην έρημον, επειδή το καύσωνας φοβερός, ο Πανάγαθος Θεός πάντοτε εσκέπαζε εκείνα τα εκατομμύρια των Εβραίων με μία νεφέλη, με νέφος, και τους έκανε συνεχώς σκιά. Το άλλο το οποίο είναι υπερφυσικό και υπήρχε πάλι εις αυτούς τους Εβραίους ήταν ότι τη νύχτα, επειδή το σκότος και δεν ήξεραν πού θα πηγαίνουν, ο Πανάγαθος Θεός είχε ένα νέφος, μια στήλη νέφους, η οποία εφώτιζε τον τόπο που περπατούσαν. Ήταν ο οδηγός, τους οδηγούσε αυτή η νεφέλη. Το άλλο το θαυμαστό το οποίο γίνεται μέσα στην έρημο εκείνη του Σινά ήταν ότι επί 40 χρόνια δεν μαγείρευσαν φαγητό εκείνοι οι άνθρωποι, αλλά
μεριμνούσε ο Πανάγαθος Θεός και τους έστελε το μάνα από τον ουρανόν για να τρώγουν. Την επόμενη ημέρα δεν μπορούσε να το κρατήσουν, διότι την επόμενη ημέρα έστελε πάλι ο Πανάγαθος Θεός. Μόνο το Σάββατο, εδικαιούντο την Παρασκευή να πάρουν δύο φορές για να περάσουν και την Παρασκευή και το Σάββατο, διότι το Σάββατο δεν έβρεχε ο Θεός. Τούτο να το δούμε είναι πολύ συγκινητικό για τα σημέρα μας που κατήργησε όλος ο κόσμος την ημέρα της Κυριακής. Έγινε η Κυριακή ημέρα Κυριακή του ανθρώπου και όχι του Θεού. Δι' αυτό και τα δεινά τα οποία επακολουθούν επάνω στην ανθρωπότητα είναι και μεταξύ των άλλων κακών τα οποία διαπράττει ο άνθρωπος η κατάργηση της Κυριακής αργίας. Αυτό είναι το φοβερό. Το άλλο το οποίο ή το υπερφυσικό θαύμα είναι ότι οι Εβραίοι θέλησαν να γευθούν κρέας. Δεν έφαγαν κρέας διότι έφυγαν από τους Αιγυπτίους, μέσα στην έρημο δεν υπήρχαν σφαγεία και δεν υπήρχαν κρέατα για να χορτάσει εκείνος ο κόσμος, και ο Πανάγαθος Θεός, αφού ζήτησαν επιμόνως και τους είπε ο Θεός ότι θα σας στείλω, εφόσον θέλετε και τα βάζετε με τον Μωυσή, θα σας στείλω κρέας, αλλά θα το πληρώσετε ακριβά, θα πεθάνετε, τους λέει ο Θεός. Και εκείνοι λέγουν, δεν μας ενδιαφέρει να πεθάνουμε, αλλά να φάμε. Αυτό το οποίο γίνεται ακριβώς και σήμερα. Υπάρχουν τόσα φαγητά να φάμε, η επιστήμη λέγει ότι η συνεχής κρεοφαγία είναι θάνατος, και ο άνθρωπος λέει θα το τρώγω και ας πεθάνω. Όντως τους έδωσε ο Θεός, λέγει, τόσο κρέας να πεταχτεί και από τη μύτη τους, λέει. Θα σας δώσω να φάτε τόσο κρέας, λέγει, που να βγει από τη μύτη σας. Τους έδωκεν με υπερφυσικό θαύμα εκατομμύρια ορτίκια, πουλάκια, τα οποία σχημάτισαν τείχος με ύψος και με πλάτος, και έφαγαν, λέγει, τόσο πολύ, αλλά όσοι έφαγαν, λέγει, με εκείνη τη λεμαργία όλοι απέθαναν. Όλοι απέθαναν. Και συνεχίζουμε για να δούμε ένα άλλο υπερφυσικό θαύμα της αγάπης του Θεού προς τους Εβραίους, όταν δεν είχαν νερό να πιούν. Δεν είχαν νερό, μέσα στην ερημιά δεν υπήρχε νερό, και τότε ο Πανάγαθος Θεός είπε στον Μωυσή να χτυπήσει την πέτρα. Υπήρχε μια πέτρα, φοβερή, τεραστία πέτρα. Εχτύπησε ο Μωυσής με το ραβδί του και βγήκε από την πέτρα εκείνη νερό κρυστάλλινο και δροσερό, και ήπιαν εκείνος ο κόσμος όλος. Όλα αυτά τα οποία μιλούμε αυτή τη στιγμή, οι άπιστοι μόλις τα ακούσουν τα θεωρούν ως παραμύθια. Τα θεωρούν ως κάτι δια τους καθυστερημένους ανθρώπους, όχι δια τους μορφωμένους. Και είναι τούτο που επανελάβαμε και άλλοτε, ότι πολύ δυσκόλος ο μορφωμένος άνθρωπος σώζεται, διότι νομίζει ότι τα ξέβρει όλα και δια τα έργα του Θεού δεν γνωρίζει τίποτε. Αυτό το Πάσχα το ονόμασαν οι Εβραίοι Φάσκα. Φάσκα, το Φάσχα, αυτό εσήμαινε διαπέρασης, διάβασης από τη μια μεριά στην άλλη. Το Πάσχα, το οποίο ακριβώς εμείς το λέγουμε αυτό το Φάσχα των Εβραίων, αυτό είναι και το λαμπρότερο εις εμάς τους Ορθοδόξους γεγονός, το οποίο μας έσωσε ο Πανάγαθος Θεός από τον θάνατον και μας έδωκε την Βασιλεία του την Επουράνιο. Πάσχα λοιπόν, λέγει ο ημνοδός της Εκκλησίας, Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Και πάλι εις τον αυτό λόγο να εξηγείται τι θέλει να πει Πάσχα, και δηλεί ότι η φωνή αυτή Πάσχα σημαίνει διάβαση ιστορικός μεν δια την εξ Αιγύπτου διάβαση των Εβραίων προς την Χαναναίαν γην, προς την γην της Επαγγελίας, ή το μετανάστευσης. Έφυγαν από τους Αιγυπτίους που ήσαν υπόδουλοι και έφτασαν εις την ελευθέραν εκείνη γην. Εξής λέγει, έτρεχε, λέγει, μέλι και γάλα. Τόσον έφορος είναι εκείνη η γη μέχρι σήμερον, που στα μέρη εκείνα της Ιεριχούς σπέρνουν δύο φορές το χρόνο. Είναι τόσο έφορος η γη εκείνη.
και τα ζώα τους γεννούν δύο φορές το χρόνο. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς αναφέρεται εις την γη της επαγγελίας την οποία είπε ο Πανάγαθος Θεός. Από το ιστορικό γεγονός το οποίο αφορά την ελευθερία των Εβραίων, να μεταφερθούμε εις τον πνευματικό τομέα για να δούμε πνευματικός τι σημαίνει. Την εκ των κάτω προς τα άνω σημαίνει και εις την γη της επαγγελίας πρόοδον και ανάβαση. Από το κάτω που ήμεθα εις το άνω, ενώ τους Εβραίους τους μετέθεσε από τους Αιγυπτίους εις την γη της ελευθερίας και της επαγγελίας, εμάς τα παιδιά του τώρα αυτή τη στιγμή μας μεταφέρει ο Θεός. Τούτο σημαίνει Πάσχα. Πάσχα το οποίο αναφέρομαι, Πάσχα, 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 η Εκκλησία αναφέρει συνεχώς Πάσχα Κυρίου, Πάσχα Αναστάσεως ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι εμάς τα παιδιά του ο Θεός, όπως εκείνους μετέφερεν από την Αίγυπτον εις την γη της Επαγγελίας, εμάς μας μεταφέρει από την γη εις τ' άνω. Πνευματικό το νόημα ότι εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι είμεθα πιστοί οπαδοί του Θεού, του Χριστού μας, ο οποίος αναστήθη εκ νεκρών, μας μεταφέρει από την γη προς τα άνω. Αναστάσεως ημέρα, δια τούτο λαμπρινθώμε, λέγει, κατά την ημέραν αυτήν η Ορθόδοξη της Εκκλησίας λαοί. Οι άλλοι δεν έχουν αυτό. Το στερούνται αυτό. Δεν το έχουν. Και εκείνοι οι οποίοι το υπολογίζουν προσπαθούν να το σβήσουν από το πρόσωπο της γης. Και τούτο ακριβώς είναι φανερόν με αυτόν τον άδικον. Ο άδικος, ο παράνομος, αυτός ο άνομος, ο οποίος ονομάζεται πλανητάρχης, ο οποίος κρατά ένα σκύλο και γυρίζει και γελά. Πλην όμως προσέξετε αδερφοί μου τι ο Πανάγαθος Θεός, προσέξετε να δείτε ο Πανάγαθος Θεός πως ενεργεί μέσα στην δικαιοσύνη του και την αγάπη του. Ρίξετε ένα βλέμμα τώρα προς το μέρος αυτό που είναι η αδερφή μας, ότι το ισοπαίδωσε, το κατέκαψε, το επότισε με αίμα αθώο. Κοιτάξτε, δώστε όμως και μία προσοχή από το μέρος από που έρχεται η αδικία. Τα σημέρας αυτάς, εχθές ή προχθές, εγένε το τέτοιο γεγονός, ούτως ώστε ίσως κατανοήσουν αυτοί οι άδικοι τι κάνουνε, εσήκωσε ο Πανάγαθος Θεός έναν φοβερό κύμα αέρος, το οποίο δημιούργησε αρκετά πάνω από 100 μέτρα πλάτος αυτός ο αέρας, ο οποίος περιεστρέφεται πέραν των 400 χιλιόμετρων την ώρα. Εκείνη όλη την περιοχή η οποία είναι το τεραστία και λέγεται ο Οκλαχώμα, σε εκείνο το μέρος λέγει ισοπεδώθησαν τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πάνε αεροπλάνα, ούτε ατομικές βόμβες και πύραυλοι. Αυτό ίσως τους δώσει να κατανοήσουν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τον τόπο εκείνο, να κατανοήσουν ότι υπάρχει Θεός. Διότι ο Πανάγαθος Θεός, θυμηθείτε τον Φαραώ, του έφερε ένα, του έφερε δύο, του έφερε τρία, του έφερε 10 θαύματα, του έφερε 10 πληγές, του έφερε 10 και γεγονότα φοβερά. Δια να συνέλθει, δεν συνήλθε. Μετά επενέβη ο Θεός, η δικαιοσύνη του Θεού. Και όλος εκείνος ο κόσμος λέγει ετάφη μέσα εις των υγρών τάφων, μέσα εις την θάλασσα. Αυτό το οποίο συνέβηκε στην Αμερική τώρα, αυτά στα σήμερα, σε χθες, προχθές, είναι όντως, όταν το βλέπουμε, η ίδια εικόνα αυτή στην οποία την έχουν οργώσει με πυράβλους. Όπως ισοπαίδωσαν αυτά τα μέρη, τα ισοπαίδωσαν ο Πανάγαθος Θεός από την άλλη μεριά εν τόσο λίγων λεπτών, μέσα σε λίγα λεπτά. Οι σκοτωμένοι, οι πεθαμένοι εις το μέρος αυτών ανέρχονται κάπου 1000 άτομα. Περιουσίες φοβερές εξαφανίστησαν και ισοπαιδώθησαν.
Δεν χρειάζονταν εκείνα τα ελικόπτερα να πάνε, εκείνα που δεν φαίνονται. Ήρθαν άλλα ελικόπτερα. Η λεγόμενη δικαία οργή του Θεού, η δικαιοσύνη του Θεού. Δίκαιος ο Θεός λέγει και δικαιοσύνας αγάπησε. Χτυπάς, αλλά χτυπήθηκε. Δεν ήταν ανάγκη να φύγουν αυτά τα πονεμένα τα πλάσματα από εδώ, να πάνε εκεί να πάρουν αεροπλάνα και να πάρουν πυράβλους. Ήρθε άλλος να υπερασπίσει τους αδικουμένους. Ο δίκαιος Θεός. Αυτός ο οποίος είναι μακρόθυμος και πολυέλεος, αλλά δίκαιος Θεός. Ο δίκαιος Θεός. Ήρθε να φωτίσει αυτούς τους ηγέτας αυτού του λαού, διότι ο κόσμος δεν συμφωνεί με τα έργα των αυτών. Ήδη αυτός ο πλανητάρχης κατέστη παίγνιον της ανθρωπότητος και δεν μπορεί να το καταλάβει. Ολόκληρος ο κόσμος τον είχε στο στόμα του και εκείνος γυρίζει με ένα σκύλο στο πλευρό του και γελά. Αυτή είναι η σκληρότης πλέον της συνειδήσεως. Αυτό το σκληρό έχει σκληρινθεί πλέον. Επορώθη, για να πούμε τη φράση της Αγίας Γραφής. Πορωμένος άνθρωπος πλέον. Διότι από αυτόν τον αντιπρόσωπο του Αντιχρίστου προήρθαν όλα αυτά τα κακά. Ο Θεός να τον φωτίσει, να τον ελεήσει και να τον σώσει. Και εκείνον και το έθνος το οποίο κυβερνά. Διότι αυτοί οι οποίοι υπέφεραν δεν είναι τίποτε άλλο, ημι μόνον λόγω της αμαρτίας. Και ό,τι έχει πάνω στην γη, ο Πανάγαθος Θεός τιμωρεί την αμαρτία, δεν τιμωρεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πάντοτε έχει την δυνατότητα της μετανοίας, δι' αυτό περιμένει ο Θεός τη μετάνοιά μας. Δεν επεμβαίνει αμέσως ο Θεός. Η αιτία αυτής της λαμπρότητος της Αναστάσεως ποια να είναι? Είναι το Πάσχα, λέγει, του Κυρίου μας. Πάσχα του Κυρίου. Διπλασιάζεται ο υμνογράφος της Εκκλησίας, διπλασιάζει τη λέξη Πάσχα και θέλει να δει ο κόσμος το τι αισθάνεται αυτή η ψυχή του μέσα. Θέλει να δει ο κόσμος την χαρά που έχει αυτός ο υμνογράφος. Θέλει να δείξει την χαρά που έχει μέσα του, η ψυχή του. Όλοι έχουν χαρά και εκείνοι οι οποίοι έχουν χαρά διπλασιάζουν εκείνα τα πράγματα με τα ονόματα τα οποία γίνονται αιτία να χαίρονται. Από την υπερβάλλουσαν αυτήν χαρά κινείται η καρδία του ανθρώπου. Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, πάλι νερό Πάσχα. Τιμή της Αγίας Τριάδος, το λέγει τρεις φορές. Πάσχα για τον Πατέρα, Πάσχα δια των Υιών και Πάσχα δια το Άγιο Πνεύμα. Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Ακολούθως έρχεται στην εξήγηση δια την οποία πρέπει να λαμπρύνεται ο κόσμος επάνω στην γη. Και αυτό το Πάσχα, το λαμπροφόρο Πάσχα, δεν το εσεβάστηκε αυτός ο πλανητάρχης, ο άδικος, ο άνομος, ο άνομος. Δεν το εσεβάστηκε ούτε το δικό του, αλλά αυτός λέγει είναι βαπτιστής, λέγει, την θρησκεία είναι αυτοί οι προτεστάντες βέβαια, οι οποίοι έχουν χίλιες τόσες αιρέσεις. Αυτός είναι στην τάξη των βαπτιστών. Αλλά οι περισσότεροι είναι καθολικοί, δεν εσεβάστηκε ούτε το Πάσχα του και εβομβάρδιζαν με τους πυράβλους εκείνων των λαών των άμαχων, εκείνα τα γυναικόπαιδα. Το συγκινητικότερο από όλων, αδερφοί μου, τα οποία είδαν τα μάτια μας, δύο μου έκαναν μεγάλη εντύπωση, τα οποία θα μείνουν αλυσμόνητα μέσα στην ψυχή μου, όταν εχτύπησαν εκείνον τα κάρα, εκείνα τα αμάξια, εκείνα που ήταν πάνω φορτωμένα, εκείνα τα πλάσματα, και είχε ένα παιδάκι από αυτά τα αλβανάκια εκεί. Τούρκος ήταν, Κωσοβάρος ήταν. Δεν μας ενδιαφέρει, τα παιδιά του Θεού όλα είναι ένα. Εμείς βλέπουμε αυτό το γεγονός. Εκάθετο πάνω σε ένα αμάξι εκεί και έκλαιγε 14-15 χρόνο παιδάκι. Ένα τούτο. Και το άλλο, όταν έδειξε ένα κομμάτι, ένα χεράκι του παιδιού κομμένου από το νόμο και μέσα, και ήταν πεταμένο ένα χεράκι του παιδιού. Δεν έχουν καρδιά αυτοί οι άνθρωποι.
Εδώ είναι το ερώτημα. Δεν θα παραλείψουμε βέβαια και τα άλλα τα οποία εκείνος ο κόσμος καμένος να καίγεται, άλλα τα κεφάλια κομμένα, άλλα τα πόδια, άλλα, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι εκείνα τα οποία υποφέρει κανείς. Αλλά να δεις εκείνο το χεράκι του παιδιού μονάχα, τι σου κάνει εκείνο το παιδί. Ούτε την ημέρα του Πάσχα το λοιπόν αυτός ο άνομος εσεβάστη το δικό του, αλλά ούτε και το δικό μας το Ορθόδοξο. Ίσα ίσα την ημέρα εκείνη όπου εψάλε το Αναστάσιος, ημέρα και λαμπριθώ με λαοί, και όλος ο κόσμος με τα δάκρυα στα μάτια άναβε το κεράκι του, εκείνη την ημέρα λέγει έκανε των περισσότερων, των σφοδρότερων βομβαρδισμών. Είναι καθαρός πλέον ο Αντίχριστος. Εμείς όμως, δικαίως εμείς οι χριστιανοί οι Ορθόδοξοι, πρέπει να έχουμε χαρά μέσα στην ψυχή μας για το γεγονός της Αναστάσεως και να το πανηγυρίζουμε. Να το πανηγυρίζουμε το γεγονός αυτό σημαίνει όλοι μαζί να υμνούμε τον Θεό. Αυτό σημαίνει πανήγυρις. Όλοι μαζί, όλος ο πιστός κόσμος να υμνεί τον Θεό με ένα στόμα. Αυτή είναι η πανήγυρις. Η πανήγυρις δεν είναι χωρί και διασκεδάσεις. Η πανήγυρις δεν είναι μέθη και αμαρτία. Η πανήγυρις είναι με ένα στόμα όλοι οι πιστοί να υμνούν τον Θεό δια το θαύμα το οποίο μας δίδει και δια την αγάπη Του. Επειδή ο Δεσπότης Χριστός δεν μας διεπέρασε από γην εις γην, δεν μας μετέφερε από την Αίγυπτο εις την έρημον του Σινά, από την γη της Αιγύπτου εις την γη της Επαγγελίας, από κατοικούμενον τόπον σε κατοικούμενον τόπον ή από τον κατοικούμενον τόπον εις την έρημον του Σινά, δεν μας μετέφερε ο Θεός εμάς τους πιστούς, όπως τον παλαιόν Ισραήλ, τους Εβραίους εκείνους, αλλά μας διαπέρασε από τον θάνατον εις την ζωή. Από τώρα, λέγει ο Πανάγαθος Θεός, καν αποθάνει ζήσετε ο άνθρωπος. Και αν κλείσουμε τα μάτια μας, λέγει ζούμε, υπάρχουμε. Από την γην και τα επίγεια μας διεβίβασεν εις τον ουρανόν ο Θεός. Και τα επουράνια εκείνα τα οποία πανηγυρίζουν ακαταπάστος. Και εμείς ευεργετήσαντες ως ευεργετημένοι από τον Πανάγαθον Θεόν, ψάλλουμε των επινίκειων αυτών ύμνων όταν διεπέρασαν την Ερυθρά θάλασσα τότε και έψαλαν οι Ισραηλίτες και έλεγαν το Κυρίο άσομεν εν δόξος γάρτε δόξαστε. Αυτή είναι η ερμηνεία του τροπαρίου. Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εκεγάρθανά του προς ζωήν και εκ γης προς ουρανών Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν επινίκειον άθεντες. Αδερφοί μου, εάν προσέξουμε αυτό, θα δούμε ότι η αισθητή διάβαση εκείνη των Εβραίων ήταν τύπος της νοητής ειδικής μας αναβάσεως. Δι' αυτό ετώνησα προηγουμένως ότι το κήρυγμά μας σήμερα είναι καθαρός πνευματικό κήρυγμα. Οι μεν Εβραίοι διαπεράστησαν στην γη της Επαγγελίας, εμείς διαπερώμεθα, διαβαίνομεν, αναβαίνομεν από την γη εις τον ουρανόν. Αυτή είναι η διάβαση η δική μας. Είναι το δικό μας Πάσχα. Διάβασης με το ονομάστη και έμεινε μέχρι σήμερον αυτή η ημέρα του θαύματος εκείνου που επέρασε ο Θεός τους Εβραίους από την Ερυθρά θάλασσα. Σωτηρίου πάθους όνομα είναι το Πάσχα. Το Πάσχα η ρίζα του μεταφέρει εις το Πάσχο. Έπασχεν ο Θεός μας, υπέφερεν ο Θεός μας από τους εχθρούς του. Εσταυρώθη, υπέφερεν ο Θεός μας. Έκλεισε τα μάτια του ο Θεός μας. Ετάφη ο Θεός μας. Πάσχα,
έπασχεν ο Θεός. Αυτό σημαίνει. Και από το Πάσχα αυτού, αδερφοί μου, βγαίνουν τώρα τα συμπεράσματα τα πολλά. Πάσχα σημαίνει διάβαση από το σκότος εις το φως. Είμεθα μέσα εις το σκοτάδι και ο Πανάγαθος Θεός μας ανέβασε και μας έβαλε στο φως. Πάσχα σημαίνει εξέλευση. Βγήκαμε από τον Άδη και εισήλθαμε εις τον Παράδεισον. Πάσχα σημαίνει ανάβαση από τις γης εις τους ουρανούς. Πάσχα σημαίνει μετάβαση από την εξορία εις την γη της επαγγελίας. Πάσχα σημαίνει ελευθέρωση των εχμαλώτων. Είμεθα δεμένοι εις τα δεσμά του διαβόλου και μας ελευθέρωσε ο Θεός με την Ανάστασή Του. Πάσχα εις τους πιστούς σημαίνει ζωή. Πάσχα σημαίνει χαρά ολοκλήρου του κόσμου που είναι πάνω στον πλανήτη που ονομάζεται Γη. Πάσχα είναι η τιμή της Αγίας Τριάδος. Αυτό το Πάσχα, αδερφοί μου, δεν χορταίνει ο άνθρωπος να ακούει τα νοήματά του. Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Και συνεχίζει ο υμνοδός της Εκκλησίας για να μας μεταφέρει σε ένα άλλο σημείο. Πώς θα χαρούμε το Πάσχα? Καθαρθόμεντας αισθήσεις, λέγει, και οψόμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως, Χριστόν εξαστράπτοντα και χαίρεται φάσχοντα, τρανός ακουσόμεθα, επινίκιον άθοντες. Για να χαρείς το Πάσχα, αδερφοί μου, αδερφέ μου, όλοι μας για να χαρούμε το Πάσχα, μας βάζει ένα κανόνα. Πρέπει να καθαρίσουμε τας αισθήσεις, λέγει. Καθαρθούμε τας αισθήσεις. Τώρα, πόσες αισθήσεις έχει ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος έχει, η φύση, λέγει, εις τον άνθρωπο, πέντε εχάρισεν αισθήσεις. Ο Θεός δηλαδή εχάρισεν στον άνθρωπο πέντε αισθήσεις: γεύση, όσφρηση, αφήν, όραση και ακοή. Πλην όμως ο υμνοδός της Εκκλησίας μας εδώ μας μεταφέρει σε άλλες αισθήσεις, περισσότερες αισθήσεις. Υπάρχουν αισθήσεις της ψυχής, τούτες τις οποίες είπαμε είναι αισθήσεις του σώματος. Τώρα πάμε στις αισθήσεις της ψυχής, διότι καθαρθώμεν τα αισθήσεις, λέγει. Για να χαρείς το Πάσχα, λέγει, δεν είναι να σου βλύζεις αρνιά, δεν είναι να χορεύεις. Για να χαρείς το Πάσχα, λέγει, πρέπει να καθαρίσεις τα αισθήσεις σου, για να δεις τον Χριστόν που ανασταίνεται. Πόση διαφορά έχουμε εμείς οι άνθρωποι, πόση διαφορά έχουμε. Και στην ψυχή οι αισθήσεις είναι ακόλουθοι. Νους, πρέπει να καθαρίσουμε το νου μας. Διάνοια, οι σκέψεις πρέπει να είναι καθαροί. Η δόξα, πρέπει να γευθείς δόξαν καθαράν. Φαντασία, η φαντασία σου να μην διέρχεται μέσα σε αμαρτωλές εικόνες. Η αίσθηση της ψυχής. Στο σώμα τα είπαμε, αλλά παραγγέλει ο ιερός μελωδός της Εκκλησίας να φυλάττουμε αυτά στα καθαράς και νοεράς αισθήσεις της ψυχής από κακάς επιθυμίας, από θυμούς, από λογισμούς, βλασφήμους λογισμούς, από πονηρούς και αισχρούς λογισμούς, από όλα τα πάθη τα οποία καλούνται ψυχικά πάθη. Αυτά όλα πρέπει να είμεθα άγρυπνοι, να τα φυλάττουμε για να γευθούμε την Ανάσταση του Κυρίου μας. Αλλιώς έρχεται και παρέρχεται. Είναι αυτό το οποίο σήμερα παρήρθεν ήδη, διότι οι παλαιοί ημών πρόγονοι, οι γονείς, οι παππούδες μας, επί 40 ημέρας ολοκλήρους δεν έλεγαν άλλων χαιρετισμών. Ημιμόνο Χριστός Ανέστη.
Ήδη τούτο παρήλθε. Έφυγε. Εξαφανίστηκε. Όταν ομιλήσεις του άλλου Χριστός Ανέστη, απαντά χρόνια πολλά. Τον ενδιαφέρουν τα χρόνια τα πολλά. Δεν έζησε την Ανάσταση του Κυρίου, μα πώς να την ζήσει? Πώς να ζήσει την Ανάσταση του Κυρίου όταν είναι μέσα στα πάθη? Πώς να ζήσει αυτό το λαμπροφόρο γεγονός της Αναστάσεως? Δεν μπορεί να το ζήσει, διότι ακριβώς είναι σκοτισμένη η ψυχή του ανθρώπου από τα πάθη. Πρέπει να φυλάττουμε καθαρά και τα αισθήσεις του σώματός μας, και τα μάτια μας πρέπει να τα φυλάττουμε καθαρά από τα θέατρα, από τους χορούς. Μα λέγει, μα δεν θα πάω εγώ να γλεντήσω τώρα, και πότε θα γλεντήσω? Αυτή είναι η μανία του ανθρώπου. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε αν θα χαρεί μια πνευματική ζωή. Αυτό είναι ξένο για αυτόν. Πρέπει να καθαρίσουμε, λέγει, τα αισθήσεις μας, να τα φυλάττουμε καθαράς και από παιχνίδια και από άλλα εσχράς και πονηράς θεωρίας. Αυτά όλα προξενούν, λέγει, σαρκικές ειδονές. Δεν προξενούν ειδονές ψυχικές. Πνευματική ειδονή, χαρά δηλαδή την ψυχή. Θέλει ο άνθρωπος να υπηρετεί το σώμα και όχι το σώμα την ψυχή. Διότι το σώμα πρέπει να υπηρετήσει την ψυχή. Εδώ όμως τα γεγονότα αλλάζουν, και αντί το σώμα να υπηρετεί την ψυχή και να είναι καθαρό, η ψυχή δυστυχώς θέλει να καθαρίζεται από τα σιδονάς του σώματος. Μα οι ειδονές του σώματος δεν καθαρίζουν. Δι' αυτό και ο άνθρωπος όπου περπατήσει δεν αφήνει πίσω του τίποτε καλό. Όπου περπατήσει ο άνθρωπος αφήνει πίσω του καταστροφή. Προσέξτε, πηγαίνετε μέσα στα δάση και θα δείτε αυτήν την εικόνα που σας λέω. Εκεί που περνούν οι άνθρωποι θα δείτε τι υπάρχει. Μία ακαθαρσία και μία βρωμιά. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Πώς θα υπηρετήσει λοιπόν αυτό το σώμα την ψυχή? Η ψυχή δεν υπηρετείται από τη βρωμιά και την ακαθαρσία. Γι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, όταν η ψυχή κυβερνήσει το σώμα, τότε εσώθηκε ο άνθρωπος. Εάν όμως το σώμα κυβερνήσει την ψυχή, τότε ο άνθρωπος χάθηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Έχει όντως από την ζωή αυτήν κληρονομήσει την αιώνιον κόλαση. Τα σακουάς μας πρέπει να τα σφυλάττουμε καθαράς. Να μην ακούγουν τραγούδια. Και τι τραγούδια ακούω σήμερα? Γαυγίσματα ανθρώπων αγρίων. Αυτά ακούνε σήμερα τα αυτιά μας. Είδατε τι έκανανε με αυτές τις εκδηλώσεις? Μήπως καταλαβαίνετε και τίποτε από αυτά τα οποία είπαν? Κάνουν εκδηλώσεις για την ειρήνη. Τίποτε δεν ήτανε. Ήτανε μια κραυγή χωρίς νόημα. Δεν μίλησαν λόγια Θεού. Μιλούσαν λόγια τα οποία τάχατες μπορούσαν να φέρουν την ειρήνη. Μα ο Θεός είπε την ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, είπε στους Αποστόλους. Όχι την ειρήνη είναι ο κόσμος δίδει, λέει. Ειρήνη ημήν, λέγει, μόλις αναισθήθηκε ο Χριστός μας, η πρώτη του λέξης, η πρώτη του φράσης, η πρώτη του παραγγελία, η πρώτη του αγάπη εκδήλωση στην οποία ανήθηκε ο Θεός εις εμάς που είμαι μαθητέ του, μας είπε ειρήνη ημήν. Την ειρήνη την εμήν, λέγει, δίδομη ημήν. Αυτήν την ειρήνη, λέγει, που εγώ είμαι η πηγή της ειρήνης, αυτήν την ειρήνη σας δίδω. Όχι την ειρήνη είναι ο κόσμος δίδει. Αυτός ο άνομος, είδετε, κατέσφαξε και ισοπαίδωσε ένα έθνος για να φέρει την ειρήνη. Αν είναι δυνατόν ποτέ να σκοτώσεις τον άλλο για να του φέρεις ειρήνη? Να καταστρέψεις πολιτισμόν και να καταστρέψεις πρόοδον ενός έθνους για να φέρεις ειρήνη? Μα είναι ειρήνη αυτή? Πώς ονομάζεται ειρήνη? Είναι ο κόσμος δίδει, λέγει. Ο κόσμος δίδει την ειρήνη αυτή. Εσχρολογίας. Ανοίξετε εκείνο το θέατρο το οποίο αποθνίσκουν τώρα οι λεγόμενοι μεγάλοι θεατρικοί άντρες. Το θέατρο, λέγει, υπηρέτησε το θέατρο επί τόσα χρόνια. Υπηρέτησε το θέατρο, έκανε τον κόσμο να γελά επίπλαστα.
ψεύτικα. Όταν έχεις μέσα του σου βάρος, τι να σε κάνει ο άλλος να γελάσεις, πόσο θα γελάσεις. Ύστερα από λίγο πάλι να έρχεται το βάρος της ψυχής και σου λέει τι κάνεις, πού πας, τι είναι αυτά τα οποία έχεις μπροστά σου. Αυτό δεν είναι γέλιο. Πέθαιναν αυτοί, πεθαίνουν καθεκάστην ημέρα. Αυτοί οι οποίοι ακριβώς ονομάζονται μεγάλοι ηθοποιοί. Πέθαναν. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς όμως είναι ότι εάν πας σε κανένα θέατρο θα ακούσεις όλες τις εσχρολογίες που έχει ο κόσμος. Μα είναι θέατρο αυτό? Είναι θέατρο αγγέλων ή θέατρο δαιμόνων? Και πηγαίνει ο κόσμος και δίνει τα χρήματά του για να πάει να ακούσει τα εσχρολογίες των ηθοποιών. Βλασφημίας. Πρέπει να προσέχουμε τα αυτιά μας να μην ακούμε βλασφημίας. Κατακρίσεις, ύβρις, φιλονικίας, μάχας, ψευδολογίας, ματαιολογίας. Όλα αυτά τα παραγγέλει να τα φυλάττουμε ο Ιερός Συνοδός της Εκκλησίας μας, φωτισμένος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να τα φυλάττουμε, λέγει, για να κατανοήσουμε και να ζήσουμε το Πάσχα, την Ανάσταση του Κυρίου μας. Άραγε, αλήθεια, να κάνουμε έναν έλεγχο την ψυχή μας. Ζήσαμε, χαρήκαμε το Πάσχα? Ζήσαμε με τέτοια λαμπρότητα την οποία αυτήν τη στιγμή ο Ιερός Συνοδός μας λέγει να έχουμε μέσα μας? Ή μήπως ήρθε και παρήθηκε αυτό και έσβησε και δεν το καταλάβαμε? Για να καταλάβεις, λέγει, την Ανάσταση του Κυρίου, το Πάσχα, αυτό το μεγάλο, λέγει, γεγονός το οποίο έσωσε την ανθρωπότητα ο Θεός, πρέπει να έχεις καθαράς αισθήσεις. Αλλιώς φεύγει αυτή η χαρμόσυνη εορτή για να έρθει τον επόμενο χρόνο. Όπως εκείνο το γεγονός το οποίο αναφέρουν πλειστάκες οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι έρχεται η μέρα κατά την οποία σταυρώνουμε τον Χριστό μας, λέγει, μετά τον κατεβάζουμε από το σταυρό για να έρθει ο επόμενος χρόνος πάλι να τον ανεβάσουμε επάνω στο σταυρό. Της εμάς καμία αλλαγή, καμία πρόοδος πνευματική. Ο άνθρωπος της αμαρτίας παραμένει στην αμαρτία. Καθαρθώμεν τας αισθήσεις της ψυχής και του σώματος. Μάλιστα εις τον νουν, εις την όραση, πρέπει να έχουμε νεωρούς οφθαλμούς της ψυχής καθαρούς για να ειδούμεν τον Δεσπότην Χριστόν αναστάντα εκ νεκρών. Ανιστάμενος από τον τάφον, εξαστράπτει, λέγει, υπέρ των ήλιων, με τόσο υπερβολικό φως, λέγει, της Αναστάσεως, ώστε δια την υπερβολή αυτήν είναι απλησίαστον το φως εκείνο της Αναστάσεως. Και μας το δίδει ο Παναγαθός Θεός, καθέκαστον έτος το θαύμα του, το υπερφυσικό θαύμα, ότι μας στέλνει από τους ουρανούς το Άγιο Φως, το φως το οποίο ανατέλει από τον τάφο του Κυρίου μας, από τον τάφο ο οποίος είναι εκεί σκεπασμένος, είναι εκεί με απέραντον σιγή, πλην όμως μέσα από αυτόν τον τάφο, λέγει, αναβλύζει το Άγιο Φως, το οποίο φωτίζει όλη την οικουμένη. Το Μέγα Σάββατον που παίρνουμε εμείς οι χριστιανοί το Άγιο Φως, αυτό μεταδίδεται εις όλον τον πλανήτη της γης. Όπου υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία, έχει εκείνο το Άγιο Φως για να φωτίζει τους χριστιανούς οι οποίοι εκκλησιάζονται, οι οποίοι το έχουν στο σπίτι τους, οι οποίοι το έχουν σε ευλογία, οι οποίοι το αναγνωρίζουν ότι είναι ουράνιον φως. Διότι μπορεί να το βλέπεις αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ουράνιον φως. Ένα συνηθισμένο φως δεν είναι όμως συνηθισμένο φως, είναι ουράνιον φως. Και το έχουν όλες οι εκκλησίες, όλες οι χριστιανικές εκκλησίες, όπου και αν μεταβούμε. Ο μη ωρών, λέγει, και μη ακούων, εκείνος ο οποίος δεν βλέπει και δεν ακούει και δεν αισθάνεται πνευματικά, είναι ήδη νεκρός. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι πνευματοφόρος, ο οποίος είναι πνευματικός άνθρωπος, όχι σαρκικός, αυτός έχει το νου του πάντοτε εις τον ουρανόν. Είναι εκείνος ο οποίος βλέπει τα ουράνια τάγματα, βλέπει τον Παράδεισον, βλέπει τον Θεόν, βλέπει την Αγία Τριάδα, βλέπει την Παναγία μας, βλέπει τους μάρτυρας με την διάνοια του. Ανεβαίνει πάνω, δεν μένει κάτω για να βλέπει αυτά τα πρόσκαιρα. Αυτός, λέγει, είναι εκείνος ο οποίος κατανοεί το Πάσχα.
Ευχήθη να μας αξιώσει ο Θεός, αδερφοί μου, μετανοημένους, να ζήσουμε στην αγκάλι του Θεού μας και να αξιωθούμε και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν. Χριστού ενός Θεού.
Χριστός ως παντοδύναμος. Love.